Κυρίες και κύριοι, είπαμε σήμερα είναι μια διαφορετική μέρα, 25 Μαρτίου του 2020, βεβαίως 25 Μαρτίου 1821, υπό διαφορετικές συνθήκες, όπως είπα και εισαγωγικά, στο ρυθμό του κορονοϊού. Αυτό όμως σε τίποτα δεν μας εμποδίζει και να τιμήσουμε την ημέρα που οφείλουμε την ανεξαρτησία μας και την ελευθερία μας, στον όποιο βαθμό την έχουμε κατακτήσει, από τους αγώνες των προγόνων μας. Και νομίζω ότι η καλύτερη στιγμή για μια τέτοια μέρα, από μια συνομιλία με τον ιστορικό ερευνητή συγγραφέα, άλλοτε εφέτη, βαθύ γνώστη και της νομικής επιστήμης, όχι μόνο αυτής όμως, πολυγραφότατο, μέλος της εταιρείας ιστορικών λογοτεχνών, τον κύριο Θόδωρο Παναγόπουλο, με τα κρυφά της ιστορίας μας, τα ψηλά γράμματα της ιστορίας μας, που θα έχει και εξαιρετικό ενδιαφέρον, μιας και οι περισσότεροι είμαστε στα σπίτια μας, όπως είναι το μήνυμα. Κύριε Παναγόπουλε, καλημέρα και χρόνια πολλά. Καλό μεσημέρι, κύριε Σακίνη, επίσης. Κύριε Παναγόπουλε, θέλω να ξεκινήσουμε ρωτώντας σας αν βρίσκεται μετά από τόσο καιρό μια ιδιαιτερότητα στο γεγονός ότι σήμερα γιορτάζουμε την επέτειο της Εθνικής Παλιγενεσίας υπό περιορισμών. Ναι, είναι έτσι που το λέτε. Από το 1825 τελούμε υπό μια έτσι ιδιότυπο κατοχή. Δηλαδή το 1825 υπέγραψαν οι Έλληνες μια αίτηση προς το κυβέρνηση της Αγγλίας, το βασιλιά συγκεκριμένα, να τεθούν υπό την υψηλή προστασία του. Το θέλανε το χαρτί οι Άγγλοι να το ανεμίζουν έναντι Ρώσων, Πρώσων, Αυστριακών και Γάλλων για να μπορέσουν να έχουν την Ελλάδα ένα είδους προτεκτοράτου που ακόμη μέχρι σήμερα δυστυχώς έτσι δεν είναι οι Άγγλοι, είναι όλοι οι άλλοι Ευρωπαίοι, μας έχουν οικονομικά θέσεις και πολιτικά υποτάξει. Αυτή είναι η άποψή μου. Κύριε Παναγόπουλε, η επανάσταση αυτή δεν ολοκληρώθηκε όπως έπρεπε να έχει γίνει. Νομίζω ότι το έχετε πει σε κάθε τόνο. Θέλω λίγο σήμερα που πολλοί κόσμος είναι στο σπίτι του και μας ακούει να ξετυλίξουμε κάποιες άγνωστες πτυχές, τα ψηλά γράμματα μιας ιστορίας που όμως είναι η ιστορία των Ελλήνων. Γιατί θέλω να ξεκινήσουμε από αυτή την παραδοχή ότι ό,τι κάναμε από το 1821 ως εξέγερση, ως επανάσταση είναι κατά τον μείζωνα λόγο δική μας υπόθεση και όχι με τη βοήθεια άλλων. Θέλετε να ξεκινήσουμε λίγο παλιότερα πριν από το 21. Παρακαλώ. Αν θέλετε πριν το 21, έχω την εντύπωση ότι η Ελλάδα ως εθνική οντότητα έτσι έπαυσε να ζει το 146. Όταν ο Μόνιος κατέθεσε την Κόρυθο, την πέταξε, την έκανε ρωμαϊκή επαρχία, μάλιστα για ιστορικούς λόγους την κατέσκαψε την Κόρυθο, μετέφερε όλα τα αρχαία αγάλματα στη Ρώμη, την κήρυξε εθνική γη και για 100 χρόνια απαγόρευσε την ανοικοδόμηση. Το 64, αργότερα με τα 100 χρόνια, επιμέρωνα επετράπη ανοικοδόμηση αυτό που λέμε τη σημερινή αρχαία Κορίνθου. Επομένως, σαν εθνική οντότητα, πάει η Ελλάδα, φτάσαμε στο Βυζάντιο, φτάσαμε στην Ινιστική περίοδο, φτάσαμε στο Βυζάντιο, φτάσαμε στη Ρωμαιοκρατία, Οθωμανική Αυτοκρατορία και νομίζω ότι αναγεννηθήκαμε το 1821 όπως το μυθικό πουλί ο Φίνικας αναγεννήθηκε από τις τάχτες του, τις οποίες τάχτες έτσι παρέλαβε, έτσι φαντάζομαι, έτσι πιστεύω, ο Κολοκοτρώνης στα χέρια του, τις μετέφερε και ξαναγέννησε την Ελλάδα. Μιας και αναφέρεστε στο γέρο του Μοριά, υπενθυμίζω ότι πριν 2 χρόνια σε μία τηλεοπτική μας εκπομπή είχατε πει ότι ο μεγάλος στόχος είναι κάποια στιγμή ένα βιβλίο με επίκεντρο αποκλειστικό τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή του χρόνου θα είναι τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης και έχω την αίσθηση ότι και την ελπίδα, την κρυφή ελπίδα ότι με έναν άλλο τρόπο θα τιμήσουμε το 21 τότε, αν έχετε προχωρήσει στη συγγραφή αυτού του βιβλίου. Ναι, είναι ακριβώς έτσι που το λέτε. Έχω ξεκινήσει, ελπίζω να το τελειώσω σύντομα, 2, 3, 5 μήνες, δεν μπορώ να πω από τώρα,
ο τίτλος που τώρα έχω τουλάχιστον του παρόντος είναι «Ένας είναι ο Εθνάρχης, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης». Και προσπαθώ με πηγές και με επιχειρήματα, όχι επειδή το λέω εγώ, να αποδείξω ότι πράγματι ήταν ο Εθνάρχης. Εθνάρχης δεν ήταν ούτε ο Βενιζέλος, ούτε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Εθνάρχης ήταν ο Κολοκοτρώνης, ο οποίος μας έσωσε από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, από το να είμαστε σήμερα μουσουλμάνοι. Αν θέλετε, μπορώ να σας δώσω 2-3 στοιχεία, γιατί το πιστεύω. Βεβαίως, να μας δώσετε και ενδεχομένως και κάποιες, χωρίς να τα αποκαλύψετε όλα, άγνωστες πτυχές στον πολύ κόσμο. Βεβαίως, να σας πω τώρα γιατί λέω Εθνάρχης. Έτσι, χοντρικά τώρα. Ο Κολοκοτρώνης τον κυνήγησαν, βγήκε ένα φοριστικό, βγήκε ένα φιλμάνι να του κόψει το κεφάλι, το 1805. Το σκάσε, πήγε στη Ζάγκυνθο, κατετάγει, τον αφόρησε η εκκλησία, τον κυνηγούσαν θεοί και δαίμονες και οι ντόπιοι και οι Έλληνες και οι Τούρκοι. Έφυγε στη Ζάγκυνθο, κατετάγει εκεί αρχικά στο Ρωσικό στρατό, αργότερα στο Γαλλικό, τελικά πήγε με τους Άγγλους. Οι Άγγλοι τον κάναν δαγματάρχη, μελλητικά σας τα λέω. Του ζήτησε λοιπόν ο Τσόρτς, ο οποίος ήταν και ο επικεφαλής, ο προϊσταμενός, να το πω έτσι, ο στρατηγός ο Τσόρτς που αργότερα ήρθε στην Ελλάδα, να πάνε στην Ιταλία να πολεμήσουν τον Ναπολέοντα. Τότε είχαμε, ξέρετε, τους Ναπολέοντιους πολέμους. Οι Άγγλοι είχαν στραφεί κατά τον Ναπολέοντα. Και η απάντησή του ήταν: δεν πάω στην Ιταλία, δεν έχω τίποτα με τον Ναπολέοντα, θα γυρίσω να ελευθερώσω την πατρίδα μου. Κανένας δεν το έκανε αυτό. Θα μπορούσε να πάει, να πάρει τα δυο του παιδιά, να τα σπουδάσει, να γίνουν γιατροί και δικηγόροι στην Ιταλία, να σπουδάσουν, να περάσει μια καλή ζωή. Δεν το έκανε, γύρισε, άρχισε να πολεμάει, μπήκε, τον κλείσαν φυλακή, πρώτη δουλειά, πήραν τα δάνεια, τον κλείσαν φυλακή, έμεινε στη φυλακή. Αφού στριμωχτήκανε Κουντουριώτσο, Μαυροκορδάτος και οι υπόλοιποι από τον Ιμπρέιν, τον αποφυλάξαν και άρχισε να αγωνίζεται εναντίον του Ιμπρέιν, μόνος και αβοήθητος, ούτε από την κυβέρνηση, ούτε από κανέναν άλλον. Στο βιβλίο αποκαλύπτω τις πηγές, λέω δηλαδή, έκανε γράμματα στην κυβέρνηση, στους φιλέλληνες, στο εξωτερικό, στον Γκόρντον, στον Τζόρτζ, ζητούσε βοήθεια να γλιτώσω από το Ιμπρέιν. Και πέρα από όλα αυτά, έκανε ένα αγώνα για να μην υποκύψουν στον Ιμπρέιν, να προσκυνήσουν και τα κατάφερε. Ποιος άλλος από την ελληνική ιστορία είχε πετύχει αυτά τα πράγματα κάτω από αυτές τις συνθήκες? Ποιος θυσίασε τη ζωή του? Ποιος υπέστη όλες τις ταλαιπωρίες? Αυτά στο κοινό βιβλίο αναφέρω με λεπτομέρειες και με επιχειρήματα. Μιας και αναφερθήκατε στο υποδιαμόρφωση βιβλίο σας, σε αυτό το βιβλίο να περιμένουμε και άγνωστες πτυχές ακόμη και της δολοφονίας του γιου του? Βέβαια, πτυχές. Σας πω για παράδειγμα, μετά την ήττα του Ναπολέοντα, όπως είναι γνωστό, συνεδρίασαν στη Βιέννη οι κίτρινες δυνάμεις, συνέστησαν, δημιούργησαν την Ιερά Συμμαχία. Εκεί λοιπόν τώρα έγινε η εξής συζήτηση μεταξύ ο Καποδίστριας, άλλος μεγάλος άντρας, τον οποίο δυστυχώς και αυτόν δολοφονήσαμε, ή δολοφόνησαν άλλοι, όχι εμείς, με κατόπιν εντολή του Τσάρου, το συνέδριο αυτό που ήταν 400 σύνεδροι και κράτησε 9 μήνες, ρώτησε τον Τσάρο, τον Αλέξανδρο Καποδίστρια, ο υπουργός εξωτερικών, να πω κάτι να βοηθήσουμε τους Έλληνες, έχουν ξεσηκωθεί, αγωνίζονται. Ο Τσάρος έδωσε την έγκριση και τότε λοιπόν είπε στους συνέδρους 400, επαναλαμβάνω, ηγέτες των νικητριών δυνάμεων, είπε ότι κάτι πρέπει το συνέδριο να αποφασίσει στους Έλληνες που είναι χρόνια σκλάβοι και υπήκοοι του Σουλτάνου. Και πετάχτηκε ο προεδρεύων του συνεδρίου, ο Μέτερνι, ο καγκελάριος, ο πρωθυπουργός της Αυστρίας, και του είπε: «Κύριε Κόμι, Καποδίστρια, εμείς δεν ξέρουμε ποιοι οι Έλληνες, εμείς ξέρουμε κάποιους που είναι υπήκοοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και δεν ξέρουν Έλληνες». Επειδή όμως είχε πάρει τώρα την άδεια του Τσάρου ο Καποδίστριας, οργίστηκε ο Τσάρος και απήντησε στο Μέτρη ότι άκουσε να δεις, οι Έλληνες αξίζουν την ελευθερία τους και κάποια στιγμή θα φροντίσουμε να ελευθερωθούν, και άφησε υπονοούμενο ότι θα βοηθήσει. Λοιπόν, από εκεί τώρα το έπιασαν το μήνυμα οι Άγγλοι, προσέξτε, και για να προλάβουν τον Τσάρο και να μην δημιουργήσουν τετελεσμένα γεγονότα, ή αν θέλετε προς τη νότια του έμου, στη Χερσόνησο του έμου, να μην έχω μία
Μολδοβλαχία, Βλαχία, Μολδοβλαχία, που στην πραγματικότητα κυνήγησε ο Τσάρος, πήρε η Αγγλία το μήνυμα και φτάσανε στην αίτηση υποταγής, στην αίτηση υποταγής στους Άγγλους, δηλαδή προστασίας. Που είπαμε, από εσάς αναμένουν να μας βοηθήσουν, οι Άγγλοι παίζανε το παιχνίδι τους, δεν βοηθάκανε, ήταν φίλοι της Τουρκίας και η απάντηση ήρθε από τον Κάνινγκ, ο Κάνινγκ τώρα, ο δικός μας φιλέγινας, έτσι, φιλέγινας αγωγικά το βάζω. Μια πλατεία στην Αθήνα, δύο δρόμους στην Αθήνα και ένας δρόμος στο Μυριά που στην του κάνει, απήντησε ότι μην περιμένετε να βοηθήσουμε, η Τουρκία είναι φίλη, έχουμε εταιρείες, έχουμε συμφέροντα, κάτι μπορούμε να κάνουμε, να δούμε, εννοούσε, άντε το πολύ πολύ να κάνουμε ένα είδος αυτονομίας υπό την επικυριαρχία του Σουλτάνου μέχρι το πολύ τα Δωδεκάνησα. Λοιπόν, παίζανε παιχνίδια διπλωματικά, αυτά βγαίνουν όλα στη φόρα, έχουν πια τα ιστορικά αρχεία, έχουν αποχαρακτηριστεί και το μαθαίνουμε όλα τώρα εμείς οι νεότεροι. Κύριε Παναγόπουλε, ας πάμε λίγο μετά το ξέσπασμα της Επανάστασης του 1921, όπου αναδεικνύεται από τη μία ένα σώμα, μία τάξη, ή εκπρόσωποι αν θέλετε, αυτό που λέμε οι γνήσιοι εκπρόσωποι του λαού, που είναι οι καπεταναίοι, οι οπλαρχηγοί, όλοι οι γραμματιζούμενοι, και από την άλλη υπάρχει και μία φάρα, μία γενιά πολιτικών και πολιτικάντιδων. Αυτή η σύγκρουση αποτυπώνεται στα επαναστατικά χρόνια ανάμεσα σε δύο διαφορετικές οπτικές και στρατηγικές Ελλήνων. Βέβαια είναι φανερό. Δυστυχώς, κύριε Σαχίνη, κυβέρνησαν άλλα 100 χρόνια τη θέση των Τούρκων. Την πήραν οι Κοτσαμπάσιδες. Μια φορά να σας πω μόνο ένα ιστορικό γεγονός. Όταν ήρθε ο Παπαφλέσσας, συναντήθηκε στο Αίγιο με κάποιους από τους πρώτους Κοτσαμπάσιδες. Τους είπε λοιπόν, θα βοηθήσει η Ρωσία, λέει, και διάφορα ψέματα, θα φτιάξουμε την επανάσταση. Και ένας ο Χαραλάμπης ήταν Κοτσάμπασης από τα Καλάβρητα, του είπε στην κουβέντα που κάνανε, καλά εντάξει να βοηθήσουμε να ελευθερωθούμε. Αλλά για πες μου τώρα, του είπε, όταν ελευθερωθούμε εμείς ποιο θα έχουμε πάνω από το κεφάλι μας. Αυτόν που δεν ξέρει να φάει και να πιάσει το πυρούνι. Και του λέει Παπαφλέσσας, όχι λέει εξοχότατε, όχι. Αλλά εσείς θα πάρτε τη θέση του Καμίλ Μπέι. Καμίλ Μπέις ήταν ο αγάς της Κορίνθου, ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους της Ανατολής. Είχε 200 χωριά, είχε 200 χωριά που ήλεκε. Είχε εισοδήματα από 200 χωριά της παιδινής Κορινθίας. Θα πάρτε λοιπόν τη θέση του Καμίλ Μπέι. Ο Παπαφλέσσας αποδείχθηκε προφητικός, διότι μετά την επανάσταση κυβερνήσαν οι γόνοι, παιδιά και εγγόνια των Κοτσαμπάσιδων. Παιδιά και εγγόνια του Μαυροκορδάτου. Του Κουντουριώτη. Κουντουριώτες. Μέχρι ο Παύλος, ο εγγονός του Γιώργη, έγινε πρόεδρος Δημοκρατίας. Όλοι αυτοί μέχρι το 1910 και ακόμα κυβερνούσαν τη χώρα. Επομένως ήταν η διάκριση. Θέλανε να φάνε ακριβώς τους στρατηγικούς, αυτούς τους απλούς ανθρώπους που χύσανε το αίμα τους και στηρίξαν την επανάσταση. Αυτούς παρέσυραν, τους έστειλαν στη γωνία και ανέβηκαν εκείνοι οι οποίοι δεν προσέφεραν. Και αυτά τώρα η επίσημη ιστορία που λέει διέθεσαν περιουσίες, καμία περιουσία, πού τη βρήκαν την περιουσία. Το κίζανε, είχαν αναλάβει, προφανώς σίγουρα το ξέρετε, είχαν αναλάβει την ίσπραξη στο φόρο επί Τουρκοκρατίας και ακόμη και όταν ελευθερώθηκε η Ελλάδα, κάναν πληστηριασμούς και πέρανε τους χώρους. Δίνανε λοιπόν 5 ας πούμε χιλιάδες γρόσα και σε έπρεπε 30. Και εκεί κάναν τεράστιες περιουσίες, χωρίς να δουλέψουν ποτέ. Επομένως κυβερνήσανε και βλέπετε πώς καταδύσαμε και πώς γίναμε. Πήραμε δάνεια, πήραν τα δάνεια το 24-25, τα φάγανε ο Κουντουριώτης και λέει, ο Φίλε, τα στοιχεία θα βγουν στο καινούριο βιβλίο με πολλές λεπτομέρειες. Άρα κύριε Παναγόπουλε, το λογικό ερώτημα όσων μας ακούνε σήμερα, οι περισσότεροι στα σπίτια τους. Ποιοι ήταν το σώμα των Ελλήνων επαναστατών κόντρα στον τουρκικό Οθωμανικό ζυγό? Ποιοι ήταν δηλαδή αυτοί που διήγαγαν πόλεμο και δεν διαγούμιζαν ούτε τα δάνεια που δόθηκαν θεωρητικά
μελιστρικούς βεβαίως τόκους και όρους, αλλά δόθηκαν για τις ανάγκες του αγώνα. Ποιο ήταν το σώμα των Ελλήνων που επαναστάτησαν? Να σας πω, αρχικά ήταν ελάχιστοι, να σας πω ποιοι ήταν. Ήταν αυτοί που λέμε κλέφτες και αρματολοί, ελάχιστοι άνθρωποι. Ήταν, ξέρω εγώ, αρχικότητα πέρα από τον Κωνσταντίνο Κολοκοτρώνη, που ήταν ο πατέρας του Θόδωρου του Κολοκοτρώνη, ο Ζαχαριάς, περιβόητος αρματολός Ζαχαριάς και κλέφτης. Λοιπόν, ήταν 5, 10, 20% κύριε Σαχίνη, ξυπόλοιτοι, πεινασμένοι, ταλαιπωρημένοι, ανέστη που βγήκαν στο βουνό. Δεν θέλανε πια, δεν μπορούσαν να ανεχθούν την υποτάγηση στους Τούρκους. Οι άλλοι χορτάτοι, αυτοί με τις περιουσίες, δεν κουνηθήκανε. Κουνηθήκανε εξ ανάγκης, αφού ξεσηκώθηκαν οι ανέστη, οι ραγιάδες. Ραγιάδες δε ρίστο ημαρόδο, σημαίνει πρόβατα. Ράγι στα αραβικά σημαίνει το πρόβατο. Ραγιάδες λοιπόν που θεωρούμε σκλάβους είναι τα πρόβατα. Λοιπόν, αυτοί οι τσελιγκάδες, οι τσοπάνιδες, έτσι, δεν μπήκαν στον αγώνα. Να σας πω και κάτι άλλο. Αν δείτε την ιστορία, κανείς κοτσάμπασης, κανείς από αυτούς δεν σκοτώθηκε, κανείς δεν έπεσε σε μάχη. Ποιος θέλετε να πάρει, τον Πετρόμπεϊ, το Δελιγιάννη, τον Ραδεγιάννη, από τα Λαγκάδια τους Δελιαμένους χώρους, το Γιάννη, το Δελιγιάννη, το Ζαΐνι, κανείς. Κανείς δεν πέθανε. Πεθάνε όλοι από φυσικό θάνατο. Μόνο ο αδερφός του Δελιγιάννη, που έγινε πρωθυπουργός στα 80, που τον δολοφόνησε ένας χαρτοπέτης στην Αθήνα που είχε κλείσει τις λέσκες. Mm. Ήταν πρωθυπουργός. Λοιπόν, πεθάναν όλοι από φυσικό θάνατο. Άλλοι δώσαν τα κοκαλά τους στον αγώνα. Άλλοι, αυτοί που σας είπα, οι ξυπόλοιτοι και πειρασμένοι. Το γεγονός ότι η επανάσταση ανεξάρτητα από την τύχη της σε άλλα διαμερίσματα της Ελλάδας, στην έναρξή της έχει ένα καθολικό χαρακτήρα. Από την Κρήτη μέχρι τη Μακεδονία, από την Ήπειρο μέχρι τα νησιά, βεβαίως δεν είχε την ίδια εξέλιξη. Δεν πιστοποιεί την καθολικότητα του ξεσηκωμού των Ελλήνων? Ναι, γιατί ήταν η εποχή, ας το πούμε, και έδωσε αφορμή η Γαλλική Επανάσταση, που για το κατεστημένο της εποχής, δηλαδή τις ισχυρές αυτοκρατορίες, μοναρχίες, Ρωσία, Γαλλία, πριν από τον Ναπολέοντα, Αγγλία, ήταν μίασμα, ήταν δηλαδή, θα δημιουργούσε πρόβλημα. Γι' αυτό προηγουμένως σας είπα, το συνέδριο της Βιέννης και αργότερα και έγινε στο Λάιμπαχ της Μολδαβίας, εκεί έγινε το εξής. Είχαν επαναστατήσει η Ισπανία, είχε επαναστατήσει η Ιταλία, είχε επαναστατήσει η Ελλάδα. Αυτά τα κινήματα ήταν λαϊκά κινήματα, έτσι. Ήταν αυτοί οι κατατρεγμένοι που... Mm-hmm. Και βέβαια, ας πούμε στην Ιταλία, μπήκε η Αυστρία με στρατό και του τσάκισε. Έπεσε η Γαλλία, έφυγε ο Ναπολέοντας, αλλά ο κόσμος, οι αρχές της Γαλλικής Επανάστασης, έτσι είχαν εμπνέσει τον κόσμο και ζητάγανε την ελευθερία. Άλλωστε και εδώ εμείς, το 21 που ξεσηκωθήκαμε, αφού όπως είπαμε το 15 είχαν ιερά συμμαχία, προαδάτησαν η κατάπληξη κάθε επαναστατικού κινήματος, παρόλα αυτό οι Έλληνες, πώς το λένε, αντίθεση και ζωηροί, βγήκαν στο βουνό ανεξαρτήτως της βοήθειας και τα καταφέρανε σιγά μόνοι τους αργότερα. Αλλά μπήκε η Αγγλία, έστειλε τα δάνεια, τους χώρισε. Χώρισε η Αγγλία, δημιούργησε τις, ξέρετε, διέρη και βασίλευε. Έδωσε τα δάνεια, ακολούθησε ο φίλος πόλεμος. Τον βγάλανε τον Κολοκοτρώνη φυλακή και τον βγάλανε αφού είδαν ότι δεν μπορούσαν να κάνουν τον Ιμπραήμ. Καλά, δεν μπορούσαν να πολεμήσουν τον Ιμπραήμ. Κύριε Παναγόπουλε, το γεγονός ότι ιδίως στην Πελοπόννησο, στην πρώτη φάση, και σε κάποια τμήματα της τεράστιας Ελλάδας ριζώνει για τα καλά η επανάσταση, δίνει και μια εξήγηση στρατηγικών και τακτικών λαθών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας των Τούρκων. Θέλω να πω, υποτίμησαν την αρχική εκκίνηση της επανάστασης αυτής? Καλά, τώρα αυτή στην αρχή, να σας πω κάτι. Είχαν και κάποια προβλήματα εκεί. Όπως ξέρετε, είχαν και ιστορία με τον Αλή Πασά, που τελικά τον αποκεφάλισαν το 1722. Είχαν έννοιες λοιπόν με τον Αλή Πασά. Υπήρχαν, ξέρετε, αιστείες διάφορες αναταραχής. Και νομίζαν όμως ότι θα είναι εύκολο να τα καταφέρουν. Αλλά τελικά, όπως λέτε και από τη Ρούμελη, Μακεδονία και άλλοι δεν ξεσηκωθήκαν, αλλά δεν είχαν ακόμη. Ήταν ισχυρές οι δυνάμεις εκεί. Η Ρούμελη και ο Μοριάς σήκωσε όλο το βάρος. Επαναστατήσανε,
ήταν δύσκολο να τους καταφέρουν μέχρι που ήρθε ο Κιουταχής από τη μια πλευρά στη Ρούμελη, ήρθε ο Ιμπράιμ στην Πελοπόννησο με τους Αιγύπτιους και προσπάθησαν να την επανάσταση να την, από την, να την καταπνίξουν. Mm. Θέλω πριν πάμε στην πρώτη διακοπή μιας πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης που έχουμε μαζί σήμερα, να σας ρωτήσω και το ρόλο των νησιωτών, διότι το ναυτικό απεδείχθη με τις όποιες δυνάμεις είχαμε εκείνη την περίοδο, κυρίως εμπορικό στόλο είχαμε που μεγαλουργούσε λόγω των διομολογήσεων από το Κιουτσούκ Καϊναρτζή και μετά τη συνθήκη, αλλά εν πάση περιπτώσει ο ρόλος των νησιών μας. Κοιτάξτε τώρα, λοιπόν, βοήθησαν τώρα τα νησιά, αλλά προσέξτε να δείτε τώρα τι γινόταν. Τα νησιά τα οποία ήταν ιδιωτικά. Δεν υπήρχε εθνικό στόλος, έτσι. Οι περισσότερα πλοία, κυρίως τα μεγάλα νησιά, Σπέτσες, Ίδρα, Ψαρά, κάνανε την εποχή των Ναπολεοντίων πολέμων, κάνανε τέτοιο, πειρατείες. Και αυτό ενοχλούσε κυρίως την Αγγλία. Κάνανε πειρατείες, σταματάγανε αυστριακά, αγγλικά, γαλλικά, κάνανε πειρατείες. Πώς γίνεται τώρα κάτω, Σομαλία, που γίνεται. Mm. Λοιπόν, αυτό το πράγμα ήταν για καταστροφή για τους Άγγλους που θέλανε μια ελεύθερη στην αυσιπλοεία Μεσόγειο να είναι ανοιχτή η δρόμη προς την Ινδία, έτσι προς την Κίνα, περνάγανε από την Τουρκία ή αργότερα από το Σουέζ, θέλανε λοιπόν ελεύθερη. Αυτοί τώρα είχαν μάθει όλοι οι νησότες και κυρίως και μαζί με αυτούς και οι Μανιάτες από το Γήθιο, ξέρετε από το Ήτειλο, κάνανε πειρατείες. Λοιπόν έπρεπε να σταματήσει η πειρατεία. Γι' αυτό και γινόταν οι συζητήσεις τώρα και στην Αγγλία πώς θα την κάνουμε την Ελλάδα μία αυτόνομη χώρα, να δούμε, υπό την επικυριαρχία του Σουλτάνου και όχι ελεύθερη. Γιατί οι Άγγλοι είχαν τη Μάλτα, είχαν τα Επτάνησα, η Κύπρος ήταν στη διάθεσή τους, ήταν οι φίλοι, η Τουρκία δική τους, είχαν διομολογήσει την Τουρκία, επομένως τα νησιά, ουσιαστικά τα πλοία, ήτανε στην, πώς θα το πω, στην εκμετάλλευση, το όφελος το φέρανε στους πλειοκτήτες. Γι' αυτό ο Κολοκοτρώνης είχε πει να κάνουμε εθνικό στόλο, να προσφέρουν νησιώτες από κάποια πλοία να κάνουμε εθνικό στόλο και επίσης και εθνικό στρατό, δηλαδή να μην πληρώνονται. Δυστυχώς πληρωνότανε οι οπλίτες, οι άντρες του στρατού και πληρωνόταν και τα καράβια. Εάν δεν πληρώνησαν, παράδειγμα, δεν πήρανε, δεν πήγαινε πουθενά. Παράδειγμα, έπρεπε πάμε στο Μεσολόγγι τον καιρό που λυρκούσε ο Ιμπραήμ και δεν πηγαίνανε γιατί δεν πήρανε, ζητάγανε προκαταβολή. Mm. Καταλάβατε. Ύστερα, να μια άλλη λεπτομέρεια. Όταν ήρθε ο Καποδίστριας, αξιώσανε οι Ιδραίοι να τους καταβάλει 18 εκατομμύρια γρόσα για έξοδα που είχαν κάνει κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ποιο αγώνα, δεν προστατεύαν την πατρίδα τους. Η Ιδρα δεν ήταν Ελλάδα. Και κάπως έτσι τον κήρυξαν και εθνικό εχθρό τον Καποδίστρια Ιδρα. Εάν δεν έπεφτε, αν έπεφτε η Πελοπόννησος, τι ήταν η Ιδρα, μια καψά για τον Ιμπραήμ, τι ήταν τα νησά. Δεν ήταν Ελλάδα και ζητάγαν την απελευθέρωση. Αλλά ζητάγαν 18 και έδωσε κάποια λεφτά. 18 εκατομμύρια γρόσα για αποζημίωση για τις ζημίες που πάθανε. Θέλω να πάμε στην πρώτη διακοπή. Θα επιστρέψουμε και με άλλες άγνωστες. Πτυχές εθνικών είναι το αληθές και καλό είναι να γνωρίζουμε την ιστορία και από τις λεπτομέρειες. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Πάμε κυρίες και κύριοι να συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, αν κρίνω και από τα μηνύματά σας, με τον κύριο Θόδωρο Παναγόπουλο, ιστορικό ερευνητή συγγραφέα, άλλοτε φέτη και διακεκριμένο νομικό. Κύριε Παναγόπουλε, για να έρθουμε λίγο σε κάποιες άγνωστες στον πολύ κόσμο πτυχές που μέσα από τα βιβλία σας, από τα ψηλά γράμματα της ιστορίας, την κρυφή ιστορία, έχουν αναδειχτεί γύρω από προσωπικότητες της Επανάστασης του 21. Η αλήθεια είναι ότι αν μιλήσουμε λίγο αποφορτισμένα, κάθε προσωπικότητα έχει τα υπέρ και τα κατά της. Φαντάζομαι ότι δεν διαφωνείτε. Να, θα έλεγα ναι. Ναι. Γιατί... Με κάποιες επιφυλάξεις, εντάξει. Με κάποιες επιφυλάξεις. Σήμερα να ζυγίσουμε... Αν είναι τα υπέρ, περισσότερο ή τα κατά, αυτό είναι. Πάντοτε. Θέλω να μου πείτε, καταρχάς, για το Θόδωρο Κολοκοτρώνη γράφεται ένα ολόκληρο βιβλίο, αλλά αν σας ζητούσα περιληπτικά, υπάρχουν σημεία που και στην επίσημη ιστορία
έχουν υποτιμηθεί ως προς τα πραγματικά γεγονότα γύρω από το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Ναι, έχουν, γιατί αφού είπαμε την ιστορία τη γράψαν οι νικητές, αφού ας πούμε η φανατική εχθρή του Κολοκοτρώνη, προσέξτε με, ήταν ο Κολέτς, παραδείγματος χάρη. Ο Κολέτς ήταν εκείνος που το 1834 όταν το δικάσανε στον Ναύπιο, το δικάσαν σε θάνατο με τον Πλαπούτα. Ήταν ο φανατικότερος εχθρός. Αυτός κινούσε τα νήματα με την Βασιλεία και έφτασε στο σημείο να τον καταδικάσουν. Και βρέθηκε τώρα ένας ξένος, ο Βαβαρός, ο Όρθωνας 18, μόλις συμπλήρωσε τα 20 και του έδωσε χάρη. Σκεφτείτε τώρα, εάν δεν βρισκόταν αυτός ο Βαβαρός, θα είχα σκοτώσει τον Κολοκοτρώνη άλλο, σαν τον Χριστό και τον Σοκράτη. Λοιπόν, ο Δελιγιάννης, οι Δελιγιάννηδες, φανατικοί εχθροί. Πολύ φανατικοί. Φοβερό ρόλο παίξανε όλα αυτά τα άτομα. Και δημιούργησαν βέβαια ορισμένα πράγματα, αφού γράψαν την ιστορία και την περάσανε και στα σχολεία την επίσημη ιστορία, γιατί τα ψηλά γράμματα δεν ασχολήθηκε κανείς. Έπρεπε να κάνει έρευνες, να ψάξει αρχεία. Αποχρεωτιστήκαν τα αρχεία τα τελευταία χρόνια, τα ευρωπαϊκά αρχεία. Σας δίνω ένα παράδειγμα, έτσι να δείτε πώς ακριβώς προγράφει την ιστορία. Το 1959, η ιστορία όταν είχαν έρθει εδώ, είναι λίγο μεταγενέστερα, αλλά αξίζει να την μάθουν οι ακροατές. Το 1959 υπήρχε ένας καθηγητής Ενεπεκίδης που ήταν καθηγητής παρεπιστημίου στη Βιέννη. Τα αρχεία της Αυστρίας στη Βιέννη είχαν εδώ και αρκετά χρόνια αποχαρακτηριστεί. Αυτό λοιπόν μελετούσε, είχε πάρει, τα μετέφραζε, τα κατέγραφε. Να δούμε ποια ήταν η στάση του βασιλιά του Γεωργίου, του Κωνσταντίνου κυρίως, του γιου του Γεωργίου, του Κωνσταντίνου του Πρώτου, έτσι, που είχε πάρει την αδερφή του Κάιζερ της Γερμανίας, ποια ήταν η στάση έναντι της Ελλάδος και τι ρόλο έπαιξαν. Είναι ένα δεύτερο βιβλίο που αν είναι καλά θα το κυκλοφορήσω. Λοιπόν, παίρνει μία μέρα, διηγείται τώρα ο Νεπεκίδης, ο καθηγητής. Τον παίρνει ο Υπουργός Εξωτερικών της Αυστρίας, ο οποίος ήταν, αν δεν κάνω λάθος, ο Βαλτχάιμερ, έγινε μετά Γενικός Γραμματείας του ΟΗΕ. Τον παίρνει τηλέφωνο και του είπε, σε παρακαλώ, πρέπει να σταματήσεις την έρευνα και τη μετάφραση. Λέει, γιατί? Λέει, έχω λόγους. Λέει, δεν μου εξηγήσετε, λέει, κύριε Υπουργέ, ποιο λόγος. Και τα απαντάει λοιπόν ο Υπουργός Εξωτερικών της Αυστρίας. Με πήραν από την Αθήνα, με πήρε ο Υπουργός Εξωτερικών Ευάγγελος Αβέροφ και μου είπε, δημιουργείται πρόβλημα στη δυναστεία, τη βασιλεία, δεν πρέπει να τη δημοσιεύσεις. Να λοιπόν ένα παράδειγμα πώς γράφει την ιστορία και πώς απαγορεύονται ή τι πρέπει να πεις, τι δεν πρέπει να πεις. Έτσι με τον Κολοκοτρώνη τώρα, αφού κερδίσαν αυτοί, καταρχήν δεν είπα, εγώ δεν έχω βρει κάτι που να είναι επιλείψιμο. Ο άλλος ο Μακρυγιάννης και αυτός ο εχθρός του απέκτησε περιουσία. Άμα δείτε τη διαθήκη του, δεν είχε τίποτα καθόλου. Ένα σπίτι εκεί στο Κολοκοτρώνη μικρό. Πείτε μου ο κάτι. Για ησυχώ και η συνοικία, τη μισή Αθήνα δική του. Πείτε μου, ναι, είχε κάνει και ένα πλούσιο γάμο, λένε. Αλλά... Ναι, είχε πάρει την κόρη ενός Σκουζέ. Μάλιστα. Την κόρη ενός Σκουζέ, από τον περίφημο Λόφο Σκουζέ των Αθηνών. Μάλιστα. Του φόρου στην Αθήνα. Ερώτηση όμως. Τεράστια περιουσία. Ο Κολοκοτρώνης, θα σας πει κάποιος. Από την έρευνά σας, λέω, ο Κολοκοτρώνης είχε ηγετικές φιλοδοξίες να κυβερνήσει τη χώρα. Δεν νομίζω ότι τα είχε. Ήθελε να βοηθήσει τη χώρα, ήθελε να ελευθερώσει τη χώρα. Όταν βέβαια έβλεπε τον πολεμούσαν τώρα ο Ζαΐνης, ο Δελιγιάννης και οι άλλοι, δεν ήθελε να κυβερνήσει. Δεν είχε, το λέει ο ίδιος, δεν ήξερε γράμματα. Δεν ήταν σε θέση να την κυβερνήσει. Αλλά δεν ανεχότανε έτσι να την κυβερνούσαν και άλλοι οι οποίοι να την κυβερνήσουν. Ήθελε, να σας πω αμέσως πάλι το επιχείρημά μου. Αν ήθελε την κυβερνήσει, καταρχήν του προτείνανε και ο Νικηταράς και ο Διασάς Ανδρούτσος που το τηλεφωνήσουν να κάνει γκοβέρνο μιλιτάρι, να κάνει τρακτορία. Και αρνήθηκε. Δεν έκανε τίποτα. Του ζητήσανε επίσης να σκοτώσει κοτσαμπάσιδες. Μπορούσε να το κάνει. Όχι, δεν βάφω τα χέρια με αίμα. Μια λεπτομέρεια. Ο Κολοκοτρώνης δεν έβαψε ποτέ τα χέρια του με αίμα ελληνικό. Ποτέ. Ποτέ. Δεν σκότωσε Έλληνα ποτέ. Κανέναν. Ο Κολοκοτρώνης είναι ίσως από τους ελάχιστους στρατιωτικούς ηγέτες της πατρίδας μας, λαϊκούς στρατιωτικούς ηγέτες, που στήριξε όσο ελάχιστη τον Ιωάννη Καποδίστρια, έτσι δεν είναι? Είναι, ο μόνο, και αλλοί, αλλά κυρίως αυτός. Κυρίως αυτός. Και αυτός
και ο Καραϊσκάκης. Θα έρθουμε, θα έρθουμε, θα έρθουμε εκεί. Άρα πιστεύετε. Την άδεια, μισό λεπτό. Ήταν εκεί, το λαβάλουμε και βάλουμε, πάρτε όποιο θέλετε. Και γύρισε και είπε, θα βάλουμε το Καποδίστρια. Πιστεύετε ότι. Οι Σπετσότες και οι Κοτσαμπάστες πήγαν και βρήκαν τον Γκόρμικο στον Άφλιο, στο καράβι, στην φρεγάδα που κυβερνούσε, στη φρεγάδα του, μαζευτώσει, στην αυαρχίδα του. Και του είπανε, μα τι, λέει, ό,τι είπα στον Κολοκοτρώνη. Και έτσι φέρανε τον Καποδίστρια για να τον δολοφονήσουν οι τέτοιοι οι μαυρομιχαλαίοι. Πιστεύετε ότι το πλήρωσε και αυτό ο Κολοκοτρώνης στη στήριξη των κυβερνητικών Καποδίστρια. Γιατί μετά. Μετά, είναι και τρομερά πράγματα. Με βλέπει και έχω λίγο ανάψει διαφράλα. Πώς το λένε, ας πούμε, με πήγε το δίκιο. Κοιτάξτε, η Εθνοσυνέλευση μετά το θάνατο του Καποδίστρια εξέλεξε ως προσωρινό πρόεδρο το γιο τον αδερφό του, τον Αυγουστίνο. Τον Αυγουστίνο, Καποδίστρια. Και μία άλλη, ας το πούμε, επιτροπή, Κολοκοτρώνης, Κολέτης και Αυγουστίνος. Ο Κολέτης επαναστάτης έκανε άλλη κυβέρνηση στα Μέγαρα μαζί με, μαζί με τους Κοντουριώτη, Ζαΐμι και τους άλλους και έκανε ένα εμφύλιο πόλεμο. Κατέβηκε στον Άφλιο και έδιωξε τον Αυγουστίνο. Σωστά. Είχε εκλέξει η Εθνοσυνέλευση. Έκανε κίνημα και ποτέ, ποτέ δεν τιμωρήθηκε ο Κολέτης. Και μετά βέβαια με το κίνημα έφερε διαφόρους από το... από την Ήπειρο κάτι ληστές, τον Χατζηχρήστο, ένα μαυροβουνιώτη που σκότωσαν το γιο του Μάριον του Κολοκοτρώνη και κυβέρνησε ουσιαστικά δικτατορικά. Μάλιστα. Πώς να νοποιείτε. Κουβαλώντας και την κάλπη επί δύο χρόνια στο άλογο του, κατά μία εκδοχή. Είναι το περίφημο ότι αν δεν μιλήσεις με τη μαϊμού του Κολέτη δεν βλέπεις τον ίδιο τον Κολέτη. Έχουν γίνει ανέκδοτα λαϊκά αυτά. Μάλιστα. Αν δείτε τι λέει ο Σβάρος του, ο ίδιος ο Μακρυγιάς για τον Κολέτη. Ας πούμε μια κατηγορία έκανε περιουσία που δεν έκανε ένα. Είπαν άμα βρεις τη διαθήκη δεν βρεις τίποτα. Και ο Κολέτης λέει ο Μακρυγιάννης είχε γεμίσει την Πελοπόννησο μήλους, χωράφια, τα είχε μέσω άλλων. Μάλιστα. Τώρα κύριε Παναγόπουλε μιας και το θίξατε. Αναμφισβήτητα για σας το βάθρο είναι ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης. Μια άλλη αγνή ιστορική φιγούρα. Σε Επανάσταση του 21, το αναφέρατε, είναι ο Γύφτος, ο γιος Καλογράς, σας έχω πει την ιδιαίτερη αδυναμία που του έχω, ο Γιώργος Καραϊσκάκης, ο Γιώργος Καραϊσκάκης, ο οποίος επίσης δικάστηκε μέσα εκκλησιά και σχεδόν πήγαινε για εκτέλεση, βέβαια δεν τόλμησαν. Πιστεύετε ότι... Ναι. Είναι ωραία η ερώτηση που κάνετε και διαφέρω και θα σας πω για μερικές μία αποκάλυψη. Λοιπόν, το 24 το δικάζουμε στην εκκλησιά. Είναι θυματικός, κάθε στο πάτωμα, τον δικάζουν, τον κατηγορούν, δεν μπορούν να αποδείξουν σπουδαία πράγματα, δεν έχει κάνει τίποτα. Τελικά έχει κάνει ο Μαυροκουράτος ένα είδος στρατοδικείου από πλαρχηγούς που είναι αντίθετοι, που είναι εναντίον του Καραϊσκάκη και οι οποίοι είναι και όργανα του Μαυροκουρδάτου. Τη δεύτερη μέρα δεν τον κολλούν καθόλου, διαβάζονται κάτι καταθέσεις κάποιου, υποθείται μάρτυρα ότι θα παρέδιδε το μεσολόγιο στον Ομέρ Βριώνη, τον καταδικάζουν αλλά και τον ζητάει να μείνει μια δυο μέρες γιατί έχει πυρετό που είναι θυματικός, δεν το επιτρέπουν και θα το σκοτώνανε την άλλη μέρα, θα το δολοφονούσανε, αλλά παρεβαίνει ο Κίτσο Τζαβέλας που είχε 1500 παλικάρια και τον βοηθάει και φεύγει από το μεσολόγιο και ακούστε το φοβερό. Και τον ακολουθούν οι δικαστές τώρα. Αυτοί που τον δικάζανε, τον ακολουθούν και του στείλουν ενέδρα και τον φτάνουν μέχρι ψηλά στα άγραφα να τον σκοτώσουν. Και γλίτωσε ο εκθάνατος και μετά γλίτωσε και μετά δυστυχώς τον φέραν σε μια δύσκολη κατάσταση. Έκανε και μια δήλωση υποταγής, μια μετάνοιας που κάνανε στον εμφύλιο οι αριστεροί. Λοιπόν, έκανε μια δήλωση μετάνοιας και τον ξαναδεχτήκανε και δεν τον δολοφονήσανε. Άλλη μια λεπτομέρεια. Όταν ο Κιουτακής το 25 τώρα λέω, ήρθε από τη Ρούμελη, κατέβηκε από τη Θήβα πάνω και κατέβηκε, πήρε η Ρούμελη και έφτασε στην Αττική, αυτοί οι οπλοαρχηγοί που σας λέω, αυτοί που δικάζανε 5-6 άτομα τον Καραϊσκάκη, δήλωσαν υποταγή, ακολούθησαν το στράτευμα του Κιουτακή και φτάσανε στην Αθήνα, στην Αττική, βοηθώντας τον, πέρασε αμαχητή και έφτασε. Εκείνος που δεν υπέγραψε δήλωση
δεν υπετάχθη, ήταν ο Καραϊσκάκης μόνο. Ο μόνος. Η τέος δικαστέ που τον κατηγορούσαν θα παρέδιδε το μεσολόγιο στον Βριώνη. Ο Μέρ Βριώνη. Είναι τώρα μπερδεμένα τα όνομα. Ναι, τον Μέρ Βριώνη. Λοιπόν, ακολούθησαν και ο Θελός και γίνανε υποτελείς του Κιουταχή. Πείτε μου, να ποιες είναι οι ιστορίες τώρα. Πείτε μου, οι συνθήκες. Αυτός δεν υπέγραψε. Οι συνθήκες θανάτου του Καραϊσκάκη για σας είναι καθαρές ή είναι. Όχι, δεν είναι καθαρές. Δεν είναι καθαρές. Το δολοφόνησαν. Κλείνεται περισσότερο ότι στον δολοφόνησαν. Το δολοφόνησε είναι προφανές ο Κολέτσι με τον Μαυροκουρδάτο. Με τους ανθρώπους του. Μόνο θα σας πω. Τι να πεις τώρα. Το δολοφόνησε, υπάρχει μια ιστορία. Κάποιος που τον. Φέρετε ότι το δολοφόνησε, εξομολογήθηκε αργότερα σε ένα παπά που βρισκόταν στον Ακροκόρινθο ότι εκείνο το βράδυ τον πυροβολήσανε. Αλλά και ακούστε κάτι άλλο τώρα, δεν τα λένε. Τον Αδρούτσο που το σκότωσαν τον Ιούνιο του 25, τον πετάξανε από την Ακρόπολη κάτω, που τον πετάξανε. Και τον εμφάνισαν αυτοκτονία, ναι. Με εντολή του Κολέτη τώρα, τα κανογκούρας. Ο Γκούρας λοιπόν έστειλε έναν καραδιό εκεί, ένα παπακό στα Τζαμάνα και έναν άλλον, αφού το στραγγαλίσαν τον πετάξανε. Κύριε Σαχίνη, αυτοί οι δυο γίνανε στρατηγοί, πήρανε σύνταξη, αυτοί οι δολοφόνοι. Και γίνανε και υπασπιστές του Όθωνα. Και πήρανε μάλιστα το πρώτο τα διάσημα του Σωτήρου στο παράσιμο, το μεγάλο παράσιμο της ελληνικής πολιτείας. Το πήραν αυτοί οι δύο δολοφόνοι και γίνανε υπασπιστές του Όθωνα. Αυτή είναι η πολιτεία, αυτή η κατάδια μας. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος είναι βεβαίως μια άλλη φωτισμένη άλλη προσωπικότητα και παρεξηγμένη επίσης από την ιστορία. Δεν είναι το χάνι της γραβιάς. Εγώ πιστεύω, επειδή το λέτε όχι, πιστεύετε, εάν κορτώνεις έτσι, έτσι, εάν υπήρχε ο Ζαχαριάς, λέω νωρίτερα έτσι, ο Ζαχαριάς, ο Κολοκοτρώνης, ο Αδρούτσος, ο Καραϊσκάκης ζούσανε, θα πήγαινε καλύτερη επανάσταση και η πατρίδα θα είχε πολύ καλύτερη τύχη. Άμα εξετάσει τα γεγονότα και τα επιχειρήματα που υπάρχουν, εάν αυτοί οι άνθρωποι ζούσανε, γιατί όλοι και ο Ζαχαριάς δολοφονήθηκε, το σκοτώσανε, το δολοφόνησαν. Και ο Κολοκοτρώνης φυλακίστηκε. Και οι άλλοι δολοφονηθήκανε. Εάν ζούσαν αυτοί ήταν οι πυλώνες της επανάστασης. Μην ξεχνάμε ότι και ο Νικηταράς πέθανε ζητιάνος. Τον βγάλανε εκεί στο Μυριά στην Αγία. Όχι ο Νικηταράς. Δεν υπήρχε αγνότερος άνθρωπος, αγνότερος. Και τον βγάλανε διότι δίθεν ήθελε να διώξω. Είχε μπει σε μια εταιρεία η οποία φιλορθόδοξος, όπως λέγανε. Ήθελε δηλαδή να γίνει Όθωνας Ορθόδοξος και να φύγουν για τη Θεσσαλία, να απελευθερώσουν τη Θεσσαλία οι Έλληνες και τον κατελικάσανε και σε θάνατο. Ποιον τώρα δεν υπήρχε καλύτερος και ζητιάνευε έξω από μια εκκλησία. Ζητιάνευε. Αυτός που θα αγωνίστηκε περισσότερο από τους άλλους. Πείτε μου και για δύο ιστορικές φυσιογνωμίες γυναικών, την Μπουμπουλίνα και τη Μαντώ Μαυρογένους. Και αυτές τα πράγματα. Η Μπουμπουλίνα βέβαια έγινε παρεξής, σκοτώσανε το παράθυρο γιατί ήθελε να παντρέψει την κόρη της εκεί, έγινε μια φασαρία και τη σκοτώσανε. Προσέφερε στον αγώνα, πια προσέφερε κρίματα, προσέφερε. Εκείνη που ήταν πιο αργή ήταν η Μαντώ Μαυρογένους, η οποία προσέφερε όλη την υπηρεσία της και τελικά η θάψανε στην Πάρο δημοσία δαπάνη. Βεβαίως η ελληνική ιστορία, είπαμε, έχει τα θετικά της, έχει και τα αρνητικά της, όπως κάθε ιστορία και κάθε προσωπικότητα. Ποια προσωπικότητα θεωρείτε εσείς από όσες έχουμε γνωρίσει από την επίσημη ιστορία για την Επανάσταση του 21, ότι είναι η προσωπικότητα καταλύτης των αρνητικών εξέλιξεων? Ναι, λέω ότι θα τους αξιολογώ όλους, δηλαδή να σας πω, βάλω μια λίστα, ας το πούμε, και να πω ποιοι είναι. Ξέρω εγώ, αρνητικό να εξελίξω, έτσι. Ναι, αρνητικό είναι η Δελιγιάννη, ο Δελιγιάννης, ο Γιάννης Δελιγιάννης, αυτός του κόψε και το κεφάλι, ο Δελιγιάννης. Ήτανε ο Κανέλο Δελιγιάννης. Ήτανε ο
Μαυροκορδάτος. Ήταν οι κουντουριώτιδες σχετικά, και ο κουντουριώτης δεν τον ενδιαφέρε, αυτός τον έκανε ο Μαυροκορδάτος πρόεδρο και άκουε τον Μαυροκορδάτο. Και επίσης ο Πετρόμπης Μαυριχάλης. Mm. Ο Πετρόμπης είχε ματώσει τα άλλα. Ήταν πολύ φιλοχρήματος. Πρέπει να είναι την αλήθεια. Δηλαδή ήταν άνθρωπος του χρήματος. Όταν έγινε φιλική εταιρεία και τον μίσανε, ζήτησε αμέσως από τους φιλικούς, ζήτησε 500.000 γρόσα εφάπαξ και 40.000 γρόσα να τη δίνουν κάθε μήνα για να πληρώνει τους μανιάτες στρατιώτες και για να εξοπλιστεί. Εν τω μεταξύ είχε πεθάνει ο Ξάνθος που ήταν η ψυχή της φιλικής εταιρείας και δεν υπήρχαν χρήματα. Είχαν κινηθεί τώρα όλοι οι φιλικοί, δεν υπήρχαν. Και αναγκάστηκε ο Παναγιώτης ο Σεκέρης, αυτός θυσία στην περιουσία του και πέθανε φτωχός και έχει ένα μικρό δρόμο στην Αθήνα, mm. το αφιερώσαμε, του έδωσε 50.000 γρόσα. Λοιπόν, έμαθε μετά ότι άφησαν η φιλική εταιρεία να ήταν κάποιος σπουδαίος αρχηγός και όλοι εννοούσαν τον Καποδίστρια, τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας. Λοιπόν, έστειλε γράμμα στον Καποδίστρια, στην Πετρούπολη να δώσει τον Καποδίστρια να του δώσει 1.000.000 γρόσα, να του δώσει 1.000.000 για να εξοπλίσει τους μανιάτες. Δηλαδή είναι τρελό πράγμα. Και όταν ήρθε ο Καποδίστριας, του είπε κατάμουτρα, η θέση αυτή που έχεις ανήκει σε μένα, εγώ πρέπει να την είχα. Και δεν είναι αρνητική προσωπικότητα. Mm. Και φυσικά φαντάζομαι ότι... Και μετά από αυτό ο Κολέτης. Ο Κολέτης. Με προλάβατε. Η πηγή της χώρας, ο Κολέτης. Ο Κολέτης ήταν η πηγή. Όταν δίκασαν τον Κολοκοτρώνη σε θάνατο, ο Κολέτης ήταν υπουργός εσωτερικών της αντιβασιλείας. Παραιτήθηκε ο Κτυρκούτς, ήταν ο πρωθυπουργός, αργότερα παραιτήθηκε και ο Μαυροκορδάτος, ανέλαβε πρωθυπουργός και όταν πια καταδικάστηκε σε θάνατο πριν γίνει 20 χρόνια και αργότερα χάρη από τον Ρόθωνα, έδωσε εντολή, αν τυχόν παρατηρηθεί κάποια κίνηση στο Παλαμίδι, στο Ιτσκαλέ, ή οποιαδήποτε κίνηση, πάνε κάποιοι, ίσως για να απελευθερώσουν τον Κολοκτρώνη, έπρεπε αμέσως με την παραμικρά κίνηση να τον σκοτώσουν. Δεδομένα ιστορικά. Για να μιλήσετε μου λίγο και για τους αδερφούς Υψηλάντη. Θυσιαστήκαν οι άνθρωποι. Ο άλλος ο Αλέξανδρος ήταν στρατηγός, υπουργός, ήταν στρατηγός και υπασπιστής του Τσάρου. Και το 1815 στο συνέδριο της Βιέννης που μοιράσανε, που κάνανε τον κόσμο εκεί μετά την είδα του Ναπολέοντος, ήταν παρόν όταν ο Μέτρος είπε στο Καποδίστρια ότι ξέρεις, δεν ξέρουμε εμείς Έλληνες, ξέρουμε Οθωμανική Αυτοκρατορία και σηκώθηκε και ήρθε αργότερα, πρώτος ο Γαδιστράγινε, έφτασε το 21, απεφάσισε να επαναστατήσει, να ξεκινήσει από τη Μορδοβαχία να κατέβει μέχρι την Πελοπόννησο, μέχρι την Κρήτη και υπέβαλε την παρέτησή του. Έκανε όμως ένα λάθος, δηλαδή τι λάθος, τι εννοώ, λάθος. Έκανε μια διακήρυξη προς όλους τους Έλληνες της Βουλκάνιους και έγραψε δύο λέξεις, ότι κινηθείτε όλοι διότι πίσω από μας είναι μια κρατεία δύναμης που θα υποστηρίξει τα δικαιώματά μας. Όλοι λοιπόν, αφού ήταν υπασπιστής του Τσάρου, υπέτσαν ότι είναι του Τσάρου. Και έχει γίνει το 21, από τον Γενάρη μέχρι τον Μάιο, συνεδριάζουν αυτές οι Ιερά Συμμαχία, συνεδριάζει στο Λάιμπεκ της Λοβενίας, στη σημερινή Λουμπιάνα. Λοιπόν, εκεί τώρα το έμαθε ο Τσάρος, το έμαθε την προκήρυξη και θύμωσε ο Τσάρος, διότι τον εξέθετε. Έλεγε δηλαδή, ήταν φως φανερό, ότι ο υπασπιστής του έγραφε πίσω μας είναι μια δύναμη. Και άρχισαν να ζητάνε εξηγήσεις οι άλλοι. Κάλεσε η Τουρκία το Ρώσο πρεσβευτή στην Κωνσταντινούπολη να ζητήσει εξηγήσεις και αναγκάστηκε ο Τσάρος να τον αποκηρύξει, να τον διαγράψει, να τον αποστρατεύσει και να δηλώσει στην Τουρκία ότι εμείς είμαστε σύμμαχοι φίλοι, μην ανησυχείτε, αυτό το κίνημα το αποκηρύσω με τα αυδεγλυνίας και δεν είναι πια, δεν ανήκει στο στρατό μου. Λοιπόν, ήρθε, έθεσε, μπήκαν οι Τούρκοι εκεί, τον γνωστό τέλος, τον πήρε Αυστρική, σκοτώθηκε, τον σκοτώσαν. Ο Δημήτριος εδώ, άλλος αγνός Έλληνας, πουλήσε την υπηρεσία τους Υψηλάντιδες. Πήρε από τη μέρα τους που ζούσε στην Οδυσσό,
τα ξαφικά της αδερφής του, τα κολλιέ και τα δαχτυλία της τα πουλήσανε και τα βάλανε στον αγώνα. Και γι' αυτό τάφερε ο Δημήτριος εδώ. Έδωσε τα πάντα όπως και ο Καποδίστριας. Και το γραφείο του στη Μόσχα, στη Μετρούπολη πούλησε ο Καποδίστριας. Και αγόρασε ένα καράβι στάρι και το έφερε στον Άφιο ο Καποδίστριας. Λοιπόν, δώσαν τα πάντα οι ψηλάτιδες και το αποτέλεσμα τελικά που ο Δημήτριος πέθανε στον Άφιο το 25-26 από τύφο. Ήταν και ο μόνος που δεν υπέγραψε και δεν ήθελε να υπογράψει τη δήλωση υποταγής στους Άγγλους προστασίας. Και μάλιστα η Εθνοσυνέλευση τον απέταξε, τον είχε βαθμό στρατηγού τυπικά, έτσι τον αποστράτευσε και τον κήρυξε ευτυχώς ανάξιο και τον παρενέβη ο Κολοκοτρώνης και τον απεκατέστησε μετά. Αυτή την τύχη, αυτοί οι άνθρωποι που θυσιαστήκαν είχαν δυστυχώς κακή μοίρα. Και αντί να έχουμε Έλληνες, φέραμε και τον Μάσονα, Μάσον ή Μάσονα αν θες, είναι άκρητο το Σκότο, ένα άθλιο ψευτοκαλόγερο, ψευτοδικηγόρο και θεολόγο, ο οποίος άκουσα έγινε εισαγγελέας στη δίκη του Κολοκοτρώνη. Να δικάζει τώρα ένα Σκότος ποιον, τον Κολοκοτρώνη. Πείτε μου σας παρακαλώ κύριε Παναγόπουλε, και έτσι να πάμε στη δεύτερη διακοπή για σήμερα. Ναι. Πώς γίνεται ένα έθνος αλληλοσπασαρασόμενο στο εσωτερικό του, παρόλα αυτά να κρατά άσβεστη τη φλόγα έναντι του κυρίαρχου δυνάστη του Οθωμανού. Πώς γίνεται αυτό? Είναι καλό ερώτημα αυτό, αλλά δεν ξέρω αν μπορώ να απαντήσω. Ναι, είναι καλό. Ας πούμε αυτό που λέει ο Κολοκοτρώνης, ο Θεός υπέγραψε η ελευθερία μας και δεν παίρνει την πρόφητη πίσω. Είναι πράγματι, είναι έτσι που τα λέτε, αυτή η φαγωμάρα, να το πούμε έτσι, είναι πώς έγινε και πράγματι απελευθερωθήκαμε. Ναι, είναι ερώτημα που δεν μπορώ να σου απαντήσω, δεν ξέρω. Δεν είμαι σε θέση τώρα να σου απαντήσω. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει ένας Ρωμαίος συγγραφέας, ο Ηρωδιανός, που λέει «Οι Έλληνες αϊπολεμούνται σε τρέχουσα την Ελλάδα. Οι Έλληνες από την αρχαιότητα, πολεμώντας ο ένας τον άλλον, κατέστησαν τη χώρα». Ναι, παρ' όλα αυτό έζησε, ας πούμε, και θα έλεγα, είχαμε και κάποιες επιτυχίες, δηλαδή, γίναμε ένα κράτος, έστω. Ευρυδικό, αλλά έχουμε αποκτήσει μια ανεξαρτησία. Κάτι κάναμε. Θέλω να πάμε στην τελευταία διακοπή και επιστρέφουμε. Σύντομη διακοπή. Ναι. Επιστροφή στη συνομιλία που έχουμε με τον κύριο Θόδωρο Παναγόπουλο, τελευταίο μέρος. Ανήμερα της 25ης Μαρτίου, θέλω να τον ευχαριστήσω για αυτήν την εξαντλητική κουβέντα. Δεν θέλω από αυτή την κουβέντα να βγάλουμε έξω δύο προσωπικότητες της ελληνικής ιστορίας επανάστασης, με διαφορετικούς όμως δρόμους. Η μία είναι ο Κανάρης και η άλλη είναι ο Μιαούλης. Λοιπόν, ο Κανάρης. Ο Κανάρης είναι άλλος αγνός, ο Κανάρης. Ο Κανάρης ήταν, τι να πω, δεν είναι μόνο ήρωας. Ο Μιαούλης δυστυχώς είχε πέσει στην παγίδα του, ήταν στην Ήδρα, είχε πέσει στην παγίδα και στη πατρία του Κουντουριώτη, του Λάζαρου και του Γιώργου Κουντουριώτη. Έφτασε στο σημείο να κάτσει στο στόλο, κόψει στον μόρο, πήγε στον μόρο, είναι ρο και ιστορία. Μπήκε μέσα μια βάρκα και πήγε να κάψει και το είχε, ήταν ο Κανάρης μέσα σε ένα πλοίο και δεν το παρέδε. Και βάλανε φωτιά με τον Κρυεζή, ήθελαν να τον κάψουν και τον Κανάρη. Τα κατάφερε, έκαψε τη φρεγάτα Ελλάδα που την είχαμε μοσχοπληρώσει στην Αμερική, έκαψε ένα άλλο πλοίο, την Καρτερία και έφυγε. Είχε πέσει στην παγίδα, ήταν μεγάλο το έγκλημα, πολύ μεγάλο. Λέγεται ο Τρικούπης, λέει κάπου, ότι πολύ αργότερα είπε ασόψετε ο Μαυροκορδάτος που με έβαλε να κάψω το σπίτι μου. Αυτά τα λέει ο Τρικούπης, ο ιστορικός. Τον έβαλε δε Μαυροκορδάτος. Ο οποίος τότε ήταν, ξέρω εγώ, αυτός κυριαρχούσε την Ήδρα, το λεγόμενο κοινό της Ήδρας. Είχαν κάνει μια παρακυβέρνηση τότε για να ρίξουν τον Καποδίστρια. Πρέπει να πω ότι ένας συνεπίθετός μου στη μάχη της Φακτηρίας. Ματούρης, ναι. Μάλιστα. Έχει και στην κύρια, δεν στη μάχη της Φακτηρίας. Ο Γεώργιος Σαχίνης διέσωσε δια της ζωής του το Μαυροκορδάτο και τους υπόλοιπους που επέβαιναν στην Ιδρία. Ναι.
έτσι, ότι τους είχε πιέσει πια ο Ιμπραήμ. Ναι. Τα τεβήκανε, σωθήκανε για να πάνε με ένα πιού του Σαμαδού τον Άρη. Αυτός ήταν, με συγχωρείς, αλλά για τους ακροατές, χοντρικά ο Φίλεϊ λέει ότι ο Μαυροκοντάτος υποβασταζόμενος από ναύτες και από τον Σαχίνη θα κατάφερε να ξεφύγει, αλλά τα είχε, λέει, συγγνώμη, τα αγγλικά, έτσι ερμηνεύεται, τα είχε κάνει επάνω του. Αληθές. Αληθές όπως το αναφέρετε. Έτσι. Λοιπόν, ναι. Και κατάφερε και βγήκε και γλίτωσε. Και μπήκε στο πλοίο, ο Τσαμαδός που είχε αφήσει το πλοίο, το λέγανε Άρη, άφησε τα κοκαλά του εκεί. Σωστό. Πείτε μου τώρα, κύριε Παναγόπουλε, πάω σε ένα θέμα λιγάκι πιο περίπλοκο. Ναι. Η στάση εκείνη την περίοδο της Εκκλησίας δεν είναι ενιαία. Δηλαδή, έχεις εκκλησιαστικούς άντρες με το τουφέκι στο ένα χέρι και το βαγγέλιο στο άλλο, έχεις όμως και εκκλησιαστικούς παράγοντες που είναι με την εκάστοτε εξουσία. Είναι έτσι? Είναι έτσι. Νομίζω ότι έτσι ήταν, να μας κλείνεις τώρα, γιατί βλέπω δεν πρέπει να χαζεύουμε τα αυτιά, είτε αξία, πρέπει να είστε αντικειμενικοί. Τώρα η πίστη είναι άλλο θέμα και άλλο η εκκλησιαστική ιεραρχία. Δυστυχώς η εκκλησία μας εμφανίζεται τις περισσότερες φορές στο πλευρό του ισχυρού. Σας πω μόνο το 16, πότε το 16-17, στο πεδίο του Άρεως. Προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου και της Ιεράς Συνόδου, φτιάξανε ένα τύμπο τεράστιο, βάλανε ένα κεφάλι ταύρου, το κεφάλι βοδιού επάνω, και είδους ο Αρχιεπίσκοπος έγραψε, όχι έγραψε, είπε ότι εδώ τρεις φορές αναθέματι το Ελευθερίο Βενιζέλο, το προσβάλλοντι, την πατρίδα και τον αγαπημένο μας βασιλιά, να το πω έτσι, στα απλά ελληνικά. Λοιπόν, και έριξε τον πρώτο λίθο του αναθέματος και κάνανε ένα τεράστιο σωρό στο πεδίο του Άρεως. Έπρεπε να είναι έτσι. Στον Εμφύλιο είχαμε κάποιους που φύγανε με τους κατακτητές και οι άλλοι ήταν ελάχιστοι με αυτούς που πολεμήσαν τον κατακτητή. Στη δικτατορία τα ίδια δεν είχαμε, πάλι αυτά τα ξέρουν όλοι οι Έλληνες. Επομένως αυτή η ταύτιση, ας πούμε, μιας μερίδος της Εκκλησίας, έτσι, με την εξουσία δεν έπρεπε η Εκκλησία. Πρέπει να στέκεται μακριά από τις πολιτικές ίδρυγες. Η Εκκλησία πρέπει να είναι το κάτι άλλο. Είναι ο Θεός εν ημίν. Δεν μπορείς τώρα να πολιτεύεσαι με την εκάστοτε εξουσία. Δεν ξέρω για ποιους ή όχι λόγους. Ποια ήταν η στάση τους, λοιπόν, απέναντι στους ποια ήταν η στάση, λοιπόν, της Εκκλησίας, της ιεραρχίας, απέναντι στον Κολοκοτρώνη, τον Καραϊσκάκη, τον Μπλαπούτα, τον Νικηταρά? Η Εκκλησία, Καραϊσκάκη. Ο πρόεδρος της, και είπα το όνομα Καραϊσκάκη, ο πρόεδρος της, του δικαστηρίου που δίκαζε το Καραϊσκάκη ήταν ο δεσπότης της περιοχής τότε. Θυμάμαι το όνομά του αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αλλά το 805 ήρθε το αφοριστικό, ήρθε πρώτα το φυρμάνι του Σουλτάνου να στείλουν το κεφάλι του Κολοκοτρώνη κυρίως και του Πετιμεζά στην Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, ήρθε συνέχεια το αφοριστικό. Εγώ λέω ότι αναγκάστηκαν, θέλετε να δεχτούμε, είτε αναγκάστηκαν είτε το θέλανε, είτε και αναγκάστηκαν, να πάρω την υπιότερη εκδοχή, ότι υποχρεώθηκαν από τον Σουλτάνο να στείλουν ένα αφοριστικό. Το σημασία δεν έχει τόσο εάν το έκανα εκούσια ή ακούσια, το έκανε η Εκκλησία, ο Πατριάρχης, αλλά τα αποτελέσματα. Διότι τότε δεν μπορεί να φανταστείτε, επειδή εγώ τα μελετάω, τα έχω βιώσει, τι φοβερή εντύπωση έκανε ο αναθηματισμός. Δεν ήταν σε απέκοπτη από το σώμα της Εκκλησίας, δεν μπορούσε μες στην ίδια την οικογένεια να ζήσει, δεν σου μιλάγανε οι γείτονες, σε αφορούσαν καταραμένο. Προβεβλημένο, φοβόταν τη ρηγή του Θεού, αν του έκανε, του λες καλημέρα, πέσε πάνω σου. Ενώ ο Κολοκοτρώνης τον αγαπούσε ο κόσμος, διότι υποστήριζε τους φτωχούς και τους αδικημένους, τότε φωνάζανε οι γυναίκες όπου ήταν, από εδώ πέρασε ο Κολοκοτρώνης. Για να λοιπόν που πέρασε, που πήγε, να τον πιάσουμε. Ήταν τόσο φοβερό το αφοριστικό και επομένως η συνέπεια, τα αποτελέσματα έκανε αξία. Και αναγκάστηκε, όπως σας είπα νωρίτερα, να φύγει για τη Ζάνηθο. Ο Ρούδος λοιπόν αυτός ήταν αρνητικός, τουλάχιστον επάνω στην επίσημη εκκλησία ή στους περισσότερους αρχιερείς, γιατί υπήρξαν και άλλοι αρχιερείς οι οποίοι και ευλόγησαν τον αγώνα και τον βοήθησαν και
το υποστήριξαν. Υπάρχουν κάποια στοιχεία στην έρευνα που κάνετε διαχρονικά για κάποιο πρόσωπο που δεν έχει φωτιστεί ως θα έπρεπε, πέρα από τα, ας το πούμε, πιο προβεβλημένα στην πορεία της Επανάστασης του 21. Δηλαδή όλοι μιλάμε για τον Καραϊσκάκη, για τον Κολοκοτρώνη. Υπάρχουν κάποιοι αγωνιστές οι οποίοι δεν προβάλλονται, ούτε εγώ καλά μπορώ να πω τους ξέρω. Ξέρω εγώ, σας είπα προηγουμένως για τη φιλική εταιρεία, ξέρω εγώ το Σέκερ, ας πούμε. Αυτός στήριξε, δηλαδή, αν δεν βοηθούσε ο Παναγιώτης Σέκερης, δεν ξέρω ποια θα ήταν η κατάσταση, αν δεν βοηθήκαν κάποια σήμαντη. Δεν μπορώ τώρα αυτή τη στιγμή να πω για κάποιον ο οποίος δεν ξέρω αν έχει υπόψη κάτι. Όχι, ρωτώ, επειδή εσείς ερευνάτε κυρίως στις πηγές και ξετρυπώνετε λεπτομέρειες άγνωστες σε πολύ κόσμο. Δεν μπορώ να βρω κάποιους. Πολλοί, αλλά μείνανε πολύ ανώνυμοι. Ξέρω εγώ, μείνανε πάρα πολύ ανώνυμοι, ας πούμε. Ο πατέρας του Πλαπούτα, κάποιοι άλλοι, ο πατέρας του Νικηταρά. Όπως είπα, δεν έχει γίνει γνωστή πολύ. Είναι ένα κραυγαλαίο παράδειγμα η δράση του Ζαχαριά. Ο Ζαχαριάς ήταν φοβερός. Δεν έχουν πει πολλά πράγματα. Το αντιπαρέρχονται τα σχολικά βιβλία με μια λέξη, με 5 λέξεις. Φτάνουμε προς το τέλος αυτής της πολύ όμορφης συνομιλίας σήμερα μαζί σας, που μπορεί σε ορισμένους να ακούγεται δυσάρεστη στα αυτιά, αλλά η πραγματικότητα και η ιστορία γράφεται με αλήθειες και όχι με αποσιωπήσει γεγονότων γύρω από πρόσωπα που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο βάλαν τη δική τους φραγίδα. Ένα κεφάλαιο για το οποίο δεν μιλήσαμε πολύ σήμερα, θέλω όμως να μου πείτε μια κουβέντα, είναι το πάρτι που γινόταν με τα περίφημα αγγλικά δάνεια για τον αγώνα. Τα πήραν τα λεφτά, ένα μεγάλο μέρος, τα λένε όλοι οι ιστορικοί τώρα και οφείλει. Τώρα πρέπει να αξιολογούμε τώρα. Οι περισσότεροι ιστορικοί και ξένοι έτσι πρόσκειται σε μια μερίδα, κυρίως αυτοί είχαν πρόσβαση με αυτούς που ξέρανε αγγλικά, γαλλικά, ξέρω εγώ. Ο Κολοκοτρώνης ήταν αγράμματος. Και ήταν και, πώς το λένε, στην άλλη πλευρά. Το θεωρούσαν και ρωσόφιλο, εν πάση περιπτώσει. Ακούγανε τους άλλους. Ακούγανε τον Μαυροκορδάτο που ήταν πολύ γνωστός. Αλλά μέσα από ορισμένα στοιχεία, ξέρω εγώ, ένας γιατρός, ο Χάου, βγάζει κάποιες ψηφίδες αλήθειας. Λοιπόν, τα δάνεια τα πήρανε, ένα μεγάλο μέρος πήγε στα νησιά, όλες οι πηγές το λένε αυτό, τα πήραν δηλαδή ο Κουντουριώτης, οι Κουντουριώτηδες και οι άλλοι τα ναυτικά νησιά. Πήραν ένα μεγάλο μέρος. 50 εκατομμύρια ευρώ εξοδευτήκανε για να αποδυναμώσουν το Κολοκοτρώνη στους δύο εμφύλιους. Όταν κατέβηκαν οι Ρουμελιώτες στην Πελοπόννησο, τον πρώτο εμφύλιο και ναι, τον δεύτερο, έκανε ο Κολέτης, ξέρω εγώ, 200 στρατηγούς. Αυτό σημαίνει χρήματα. Για να μπορέσουν να εξοντώσουν πάλι το κίνημα του οπαδού στο Κολοκοτρώνη, φέραν τον Κούρα, ο οποίος πήρε τεράστια ποσά. Λοιπόν, τα μοιράσανε στον εμφύλιο, πήραν τα νησά και κάποιοι ιδιωτικά, τα βάλα στην τσέπη τους. Παραδείγματος χάρη σφακτηρία που μου είπε προηγουμένως, ο Θαλαμιπόλος του Μαυροκορδάτου που ήταν μαζί του, ο υπηρέτης του, βρέθηκε με μερικές εκατοντάδες χρυσές λίρες στο πουγγί που τον πιάσανε. Βρέθηκε με χρυσές λίρες ο Θαλαμιπόλος του Μαυροκορδάτου. Τα δάνεια πήγαν έτσι. Άλλο παράδειγμα, ο Κολέτσι είχε φέρει το βάσο του Μαυροβουνιώτη που τον έχουν και αυτό. Και αυτό στρατηγός έγινε και αυτός υπασπιστής του Όθωνα. Αυτός ήταν ένας ληστής, ένας τυχοδιώκτης που δούλευε μόνο για τα λεφτά, τίποτα άλλο. Λοιπόν, τεράστια ποσά και αυτός, γεμάτο, λίρες. Και μάλιστα το 25 πριν πάνε τον Κολοκοτρώνη στη φυλακή, είχε βγει στην Αργολίδα και είχε ρημάξει τον κόσμο, είχε ρημάξει στις ληστείες και παρεπονέθηκε στον Κουντουριώτη ο υπουργός τότε πολέμου, όπως το λέγανε, ο Παπαφλέσσας, και του είπε ο Μαυροβουνιώτης, η κατέστρεψε τον κόσμο, έχει στέψει το πάνε. Και στέλνει ένα γράμμα ο Μαυροβουνιώτης και λέει στην κυβέρνηση, εγώ δεν ήθελα να γίνω φίλος με τους Πελοποννήσους, εγώ υπηρετώ την κυβέρνηση, κάνω ό,τι μου λέει και πληρώνομαι. Και αν δεν τους αρέσω, σηκώνομαι και φεύγω.
Ήταν ληστής, ληστής κανονικός στον χώρο. Αυτός ο Χατζηχρίστος, άλλος ληστής και αυτός, ο Χατζηχρίστος ήταν υποκόμος στα άλογα του Χουρσίτ Πασά στην Τριπολιτσά. Όταν πήγε στα Γιάννα για το εναντίον του Αλή Πασά έπεσε στα χέρια του Κολοκοτρώνη. Δηλαδή οι άλλες Τριπολιτσάς στο Σεπτέμβριο του 1921 τον πιάσανε. Και τον έσωσε, παρακαλώ, ποιος λες, ο Νικηταράς. Τον έσωσε. Λέγοντας φοράζοντας αυτός, είμαι χριστιανός, είμαι ορθόδοξος, δεν ήξερε λέξη. Τον έσωσε λοιπόν και τη μόνη λέξη που ήξερε ήταν κουντουριώτης, τίποτα άλλο. Κουντουριώτης και Θεός. Λοιπόν, τον έσωσε και τον κράτησε και τον έσωσε. Και αργότερα, πάλι είπαμε το 21, το 24 μπήκε στην υπηρεσία του Κουντουριώτη, Μαυροκορδάτου Κουντουριώτη, αφού ήρθαν οι λίρες, έστησε μαζί με κάτι Βούλγαρος του Βαυροβουνιώτη έξω από την Τρίπολη μία ενέδρα και σκότωσαν το παιδί του Κολοτρώνη τον Πάνο. Όποιος δεν έχει χάσει το παιδί του δεν μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει να χάσεις το πρωτόδικο παιδί σου, και μάλιστα ο Κολοκοτρώνης έπεσε βαριά κατάθλιψη, γι' αυτό και αναγκάστηκε και παρετήθηκε, πώς το λένε, υποχώρησε, υπετάχθη και τον πήγανε στην Ήδρα και τον φυλακίσανε. Αλλιώς θα μπορούσε να αγωνιστεί. Σκοτώσαν το παιδί του, και ο οποίος σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές ήξερε γαλλικά, μάθαινε αγγλικά, ήξερε ιταλικά, ήταν συμμαχτής με τον Διονύση Σολμό στη Ζάκυνθο. Λοιπόν, αυτή ήταν η κατάντια που φέραμε, που πήγαν τα λεφτά. Πέρα από ότι ο Μαυροκορδάτος είχε στείλει στην Αγγλία επιτροπή από δικούς του ένα Λουριώτη, είχε και ένα Ζαΐμι ο Λουριώτη και έναν άλλον, τον Ορλάντο, ήταν γαμπρός των Κουντουριώτων αυτό. Έτσι. Και πήγαν και φάγανε, ο Ορλάντο ζητούσε μετά από τη γυναίκα και τα πήρε, 9.000 για τα χρώσταγε, λέει, στη γυναίκα του το δημόσιο. Τα φάγανε αυτοί μεταξύ τους. Κύριε Παναγόπουλε, φτάνοντας στο τέλος, θέλω να μείνουμε σε ένα σημείο. Δεν θα κλείσουμε ούτε με τις διχόνιες, ούτε... Ναι. Θεωρείτε ότι καθοριστικό σημείο καμπή, αν θέλετε, με την έναρξη επανάσταση το 1921, είναι η άλωση της Τριπολιτσάς. Θέλω να πω, η άλωση της Τρίπολης είναι αυτό που λέμε δεν έχει γυρισμό από εδώ και κάτω. Όχι, κοίταξε, ήταν με η έναρξη. Δεν νομίζω ότι ήταν το αποκλειστικό, έτσι. Θα έλεγα πιο πολύ θα ήταν σημαντικό ήταν η καταστροφή του Δράμανη. Η καταστροφή του Δράμανη. Γιατί κατέβηκε με τεράστιο. Είχε 10 πασάδες μαζί του. Αυτό ήταν στράτηγος. Είχε 600 καμήλες, 2.000 άλογα και μουλάρια. Είχε 7 πασάδες με 2 αλογουρές. Οι πασάδες ήταν οι βαθμοί που ήταν αρχιστράτηγος και τρει αλουργίες τις λέγανε, μία αλογουρά από τρίχες που την έβαζε εδώ στη σημαία του. Λοιπόν, 7 πασάδες ήταν σημαντικοί, είναι φοβερό. Εάν δεν το σταματάγανε, θα είχε πήξει την επανάσταση. Ήταν αυτό σημαντικό. Ένα από το σημαντικότερο θεωρώ. Κύριε Παναγόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω ανήμερα της 25ης Μαρτίου για το χρόνο που διαθέσατε στην εκπομπή στον 984, να σας ευχηθώ ότι καλύτερο υγεία πάνω απ' όλα, μέρες που είμαστε, είναι το πρωτεύον. Και βεβαίως χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ήθελα να σας πω, για να μην παρεξηγηθώ, κάτι από το Ευαγγέλιο. Πρέπει να λέμε αλήθεια. Είπατε, τι είπε ο Σολομός, έτσι. Ευχικό είναι ότι είναι αληθές. Ο Χριστός λέει, γνώσεσαι την αλήθεια, γνώσεσαι την αλήθεια και θέλετε ηρεμήσει. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Να είστε καλά.